Μια απορία που ερήφθη την περασμένη Κυριακή είναι η εξής. Προσέξτε, θα σας παραξενέψει λιγάκι, που δείχνει εδώ μια βαθιά επίδραση πολλού κακού που υπάρχει, αν και ο χρόνος δυστυχώς είναι λίγος. Λέγει, μήπως ο Θεός είναι ένας, αλλά παρουσιάστηκε στους λαούς της Ανατολής ως Βούδας, ως Μωάμεθ και τα λοιπά, και σε εμάς ως Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, σε κάθε λαό όρισε με διαφορετικό πρόσωπο διαφορετικούς νόμους, και όσοι τους ετήρησαν θα κερδίσουν την αιωνιότητα. Και πιο κάτω έχει μια δεύτερη παροιμία. Για ποιο λόγο δεν κάνει να διαβάζουμε τον Καζαντζάκη, και γιατί καταδικάστηκε το βιβλίο του «Ο τελευταίος πειρασμός»? Να σας πω γιατί δεν πρέπει να τον διαβάζουμε. Για να μην αποκτούμε αντιλήψεις σαν την πρώτη ερώτηση. Το καταλάβατε? Γιατί άμα διαβάζουμε βιβλία περίεργα και παράξενα, είναι πολύ φυσικό να έχουμε τέτοιες αντιλήψεις. Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ το θεωρώ εδώ πέρα ότι είναι μόνο απορία και τίποτε άλλο. Αυτό όμως, ήδη έχουμε απαντήσει σε αυτό όταν μιλήσαμε για τη θεοσοφία. Αν φτάσουμε όμως να δεχθούμε και να δεχόμαστε ότι μπορεί στην ίδια σειρά να είναι ο Ιησούς Χριστός με τον Βούδα και με τον Μωάμεθ και με λοιπά, όλους αυτούς τους οποίους αποκαλούν μίστας εκείνοι που έχουν το λόγο να τους δέχονται έτσι, τότε αλίμονό μας. Σημειώσατε ότι υπάρχει ένα βιβλίο, παλιό είναι, ξέρετε πόσο παλιό, μυρίζει φοβερή μούκλα, είναι από τον περασμένο αιώνα, είναι του Σιρέ και λέγεται «Η Μεγάλη Μίστε». Εκεί, αν κανείς διαβάσει, χωρίς δυσκολία θα κατατάξει και τον Ιησού Χριστόν στην κατηγορία του Βούδα, του Κομφουκίου, του Μωάμεθ και δεν ξέρω τι. Αλλά εδώ είναι κατάντημα. Θα ήθελα όμως για να απαντήσω, να μην μόνο δώσω τον χαρακτηρισμό αυτόν, ως εξής. Θα ήταν δυνατόν ποτέ να υπάρχει ένας Θεός ο οποίος εμφανίζεται με ένα διαφορετικό κάθε φορά πρόσωπον και να δίνει διαφορετικούς νόμους σε κάθε εποχή και σε κάθε λαό? Αν μάλιστα μαζέψουμε αυτούς τους νόμους και τα παραγγέλματα, θα δούμε μία αντίφαση ανάμεσά τους. Θα ήταν δυνατόν ποτέ ένας τέτοιος Θεός να αλλάζει πρόσωπο κάθε φορά και να έρχεται στην ανθρωπότητα και να λέει εκείνα τα οποία λέει ο Βουδισμός, λέει ο Χριστιανισμός, λέει ο Μαμεθανισμός και το καθεξής, αφού μεταξύ τους αυτά δεν ταιριάζουν? Είναι δυνατόν να βγουν από ένα μόνο Θεό? Είναι δυνατόν ποτέ? Παιδιά, είναι πάρα πολύ φυσικό να λέγονται αυτά τη στιγμή που η θεοσοφία από τον περασμένο ήδη αιώνα, όπως λέγαμε στο οικείο θέμα όταν μιλούσαμε για τη θεοσοφία, να προσπαθεί να κάνει αυτόν τον συγκριτισμό, δηλαδή αυτό το μάζεμα, για να αποδείξει και να πει ότι όλα αυτά είναι προϊόντα ενός και μόνο Θεού, για να διασώζεται η μοναθεία και επιπλέον για να παρασύρουν τους ανθρώπους της κάθε θρησκείας να προσχωρήσουν εις την θεοσοφία. Δηλαδή, να μπορείς να είσαι όπως τέκ των μασόνων, γιατί η μεταφυσική της μασονίας είναι η θεοσοφία. Να μπορείς να είσαι στο ίδιο τραπέζι με τον βουδιστή και να έχεις ελαφρά τη συνείδησή σου ότι, ή να κάνετε κοινή προσευχή ότι ουσιαστικά ο Θεός είναι ένας. Είτε λοιπόν εσύ προσευχητής των Χριστών, είτε εσύ προσευχητής των Βούδα, είναι το ίδιο πράγμα. Και έτσι εφησυχάζομαι. Ερωτώ με αυτήν την έννοια, μπορούμε να έχουμε σωτηρία που μας φέρνει ο Χριστός? Μπορούμε να έχουμε σωτηρία? Αδύνατο. Αδύνατο. Και η πίστη που πάει περίπατο. Είναι εκείνο που λέγαμε προηγουμένως στο μάθημα της περί αθεΐας, ότι στην πραγματικότητα είναι αθεΐα. Εάν πούμε ότι ο Θεός εμφανίζεται πάντοτε με ένα πρόσωπο ποικίλο στην ιστορία, είναι αθεΐα 100%, και ας προσέχουμε πάρα πολύ από τέτοιες θέσεις τις οποίες δυστυχώς διαβάζουμε σε βιβλία και επικρατούν άφθονα στην εποχή μας. Γι' αυτό σας λέγω ότι θα κάνουμε το θέμα της αθεΐας για να φυλαγόμαστε από όλα αυτά.